εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Ποσοστό σωτηρίας. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, είναι απάσο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτη τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας με τα αιώνια λόγια, τα ρήματά του, τα αιώνια της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Την προσευχητική σας δύναμη τόσο μας στηρίζετε σε αυτήν την μικρή προσπάθεια. Συνοδοιπορούμε και το χαιρόμαστε όσο δε φαντάζεστε. Εκφράζετε την προσευχητική σας αγάπη παντίο τρόπος και με τα μηνύματα που έρχονται, στα οποία πολλές φορές υπάρχουν και προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστεως μας. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής υπάρχει στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πολλές πρόσφατες και παλαιότερες από αρχείο που τηρείται εκεί, οπτικοποιημένες πολλές στο διαδίκτυο. Ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνοδοιπορούν μαζί μας και μας βοηθούν τόσο για να υπάρχουν όλες αυτές οι παράμετροι στον διαδικτυακό μας τόπο. Οπτικοποιημένες, όπως είπαμε, εκπομπές, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Καλόν αγώνα, καλή δύναμη και εξύψους βοήθεια σε όλους αυτούς που διακονούν, φροντίζουν όλο ένα να δυναμώνει και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας και όπου γης, και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται θα συναντήσετε στο διαδίκτυο
τα βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Ποσοστό σωτηρίας, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Όσες φορές και να ασχοληθούμε σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συναλληλία, με αυτό το θέμα δεν πρόκειται να το εξαντλήσουμε, γιατί απλά είναι απέραντο, σαν του Θεού την ευσπλαχνία. Αν περάσει ο χρόνος μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, ενός ιερού κηρύγματος, μιας ανάγνωσης, ενός πνευματικού κειμένου και δεν γίνει έστω και έμεση, έστω και παραβολική αναφορά στις ψυχές, στην σωτηρία, τότε απλά επιτρέψτε μας να πούμε πως μιλάμε για χρόνο χαμένο. Και ξέρουμε, αδελφοί μου, πως κάποτε θα μας ζητηθεί λόγος για κάθε τι χαμένο που σαν δώρο μας στάλθηκε ουρανόθεν. Έχουμε ξαναμιλήσει για πιστοποιητικά που εκδίδουμε ανάμεταξύ μας όλοι. Θυμάστε ένα κείμενο που είχε ακουστεί πριν κάποια χρόνια από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Διαμάντη και βασιλικός. Να το θυμηθούμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, αυτό το κείμενό μας. Και νομίζουμε πως θα βοηθήσει στην εξέλιξη της σημερινής μας θεματολογίας. Το διαμάντι, όσο και να το γυαλίσεις, το ίδιο θα παραμείνει, ενώ ο βασιλικός που ποτίζεται όλο μεγαλώνει, αναπτύσσεται και βοδιάζει, γιατί έχει ζωή. Είχε και εκείνη η εκπομπή αποδέκτη, αν θυμάστε. Αυτόν που εξοραίζει τα πάθη του, που λογικεύει τα λάθη του, που πεισματικά υπερασπίζεται τον δίκαιο καλό του εαυτό, δικαιώνει σε κάθε ευκαιρία το δαιμονοκίνητο πείσμα του, που τον κρατά μακριά από το θείο δείπνο και του πετραχυλιού τη λύτρωση. Η εκπομπή αυτή έχει αποδέκτη. Αυτόν που διαφημίζει την καλοσύνη του, το φιλότιμό του, την ευσυνειδησία του, την πραότητά του, την αγαθοσύνη του και όλα αυτά που έστω και χωρίς Χριστό του έχουν χαρίσει απροϋπόθετα ήδη τον παράδεισο. Αυτόν που δεν σκότωσε, δεν έκλεψε, δεν απάτησε, δεν πείραξε μυρμήγκι. Αυτόν που δεν έκανε ποτέ όσα οι άλλοι που ξημεροβραδιάζονται στις εκκλησίες, οι υποκριτές, που τον έκαναν να απορρίπτει και να συχαίνεται τη ρασοφόρα δήθεν θλίψη και του στάχα μου, τάχα μου, θεοφοβουμένους. Αυτόν που χρόνια έχει να ακούσει διευχών και να λάβει δώρο αιώνιο, ή έστω και αντίδωρο ταπεινά από παπά τα χέρια, μα είναι πολύ καλύτερος από πολλούς άλλους που κάνουν τους μεγάλους τους σταυρούς και δεν έχουν λείψει ποτέ. Έτσι λέει συνέχεια όποτε η σιωπηλή και η εκοφαντική του συνείδηση συχνά. Είναι αλήθεια. Τον μέμφονται. Και εκείνος δεν έχει τίποτα να πει στον πνευματικό που τον ξέρουμε δά και αυτόν τι είναι. Γιατί τίποτα δεν τον βαραίνει, τίποτα δεν τον ελέγχει. Άψογο σε όλα του. Τίμιος και άσπυλος, όλοι το μαρτυρούν. Βγείτε και ρωτήστε στη γειτονιά, στην πλατεία, στην αγορά, στην εργασία του. Όλοι θα σπεύσουν να εκδώσουν και από ένα πιστοποιητικό καλού ανθρώπου. Ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος είπε κάποτε πως η κόλαση είναι γεμάτη από ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους πιστοποιητικά καλοσύνης. Πρόσφατα κάποιος οικείος μου δήλωσε πολύ ενθουσιασμένος. Διάβασε το βιβλίο κάποιου που καιρό τώρα τον παρατηρώ να δυσκολεύεται να προφέρει καν ή να γράψει την λέξη «Χριστός». Μέσα στο βιβλίο του υπερτονιζόταν σχεδόν απομονωμένα από όλα τα υπόλοιπα σωτήρια ευαγγελικά ρήματα το ότι ο Θεός αγάπη εστί. Άφηνε να εννοηθεί, εξού και ο σαν ο ενθουσιασμός του οικείου μου, ότι αφού τόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός θα κάνει τα πάντα και τελικά θα μας σώσει. Στο Ευαγγέλιο όμως υπάρχουν και τόσες άλλες σωτήριες θεϊκές λαλιές που, ναι,
έχουν την αγάπη, θεμέλιο λίθο και ορμητήριο, μα απαιτούν και την δική μας θέληση. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού. Στη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ιερού Αυγουστίνου ο λόγος φωτίζει τα υπέροχα αιώνια. Ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται, άνευ σου σώσεσαι. Αυτός δηλαδή που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς την δική σου συγκατάθεση. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, το δικό μας θέλω, το μεγάλο ναι στον Χριστό μας. Χωρίς ένωση με τον Χριστό μας δεν θα σωθεί κανείς, εξάλλου δεν θα ευωδιάσει ποτέ το διαμάντι, θα παραμείνει άοσμο, νεκρό στον αιώνα. Αν ακούσουμε αυτά που σήμερα θα διαβαστούν και συνεχίσουμε να αυτοδιαφημιζόμαστε, και αυτά αρέσκα να προβάλλουμε την αγιοσύνη μας, τότε καλό θα ήταν να φέρουμε στο μυαλό μας τα χρυσά λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το πίπτην ανθρώπινον, το εμένη νεοσφορικόν, το μετανοήν θείον. Το ερωτάν επίσης ανθρώπινο. Αμέτρητες απορίες και ενστάσεις με ηθική πάντα χρειά συνοδεύουν συνεχώς το όποιο μας πλησίασμα του Θεού τα περινόητα, τα μυστήρια. Θα σωθούν μόνο οι βαπτισμένοι. Τι θα γίνει με τα τόσα εκατομμύρια των αγνοούν των αλλοδόξων. Εγώ κάθομαι στο σπίτι μου, ανάβω το καντιλάκι μου και προσεύχομαι στον Χριστούλη γιατί δεν μπορώ την υποκρισία. Λοιπόν, εγώ δεν θα σωθώ. Και άλλα πολλά που καθημερινά ακούμε γύρω μας και νομιμοποιούν και βολεύουν και εξοραίζουν και προσφέρουν απλόχερα, άλοθη, ισχυρά και θεωρητικά ακλόνητα. Μα έχουν όλα απαντήσεις. Δόξα τω Θεώ φώτισε ο Χριστός μας κάποιους και έτσι τίποτα δεν έμεινε στα παγερά, σκοτεινά, στα μισόκαλα, αναπάντητα. Η εκπομπή αυτή έχει αποδέκτη. Εσένα, μα κυρίως εμένα. Μπορεί να είναι η τελευταία εκπομπή που ο Θεός μας αξιώνει να εκφωνήσουμε. Μα κι αν γνωρίζαμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, θα θέλαμε αυτή να έχει όλους αυτούς τους αποδέκτες. Θέλουμε να κρατάμε αυτές τις αλήθειες στα χέρια μας και αυτές να διαβάζουμε συνεχώς από τούτο το μικρόφωνο. Αυτές τις αλήθειες θέλουμε να κρατάμε και όχι του καλού το πιστοποιητικό. Μη θες να σου λένε πως είσαι άνθρωπος μάλαμα, παιδί διαμάντη, μα πως ευωδιάζει η ψυχούλα σου από του βασιλικού το μύρισμα το αγιωτικό. Αν ο Θεός επέλεγε να είναι αυτή η τελευταία εκπομπή μας, αυτό το άρωμα θα διαλέγαμε να ανασένει. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε πως το καλό, αν δεν γίνει και καλός, δεν είναι καλό. Ο ουρανός δεν συγκινείται μόνο με τις καλές πράξεις. Την προσευχή, την νηστεία και τόσα άλλα που συμπληρώνουν το πιστοποιητικό σου. Σφραγίδα του Χριστού μας έχει βαλμένη πάνω του. Αν έχει, τότε παίρνει άλλον χαρακτήρα και γίνεται ευλογημένο και αλλάζει η χρήση του και κρατάς έπειτα διαβατήριο στα χέρια σου που ανοίγει τις πόρτες της Άνω Πόλης και όχι αυτές της απολίας. Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 4 ή 5, από τότε που ακούστηκε αυτό το κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας σε μια εκπομπή ομότιτλη «Διαμάντη και βασιλικός, άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός». Κάθε μέρα που περνά, όλα τα χρόνια που πέρασαν από τότε, αλλά και καθημερινά, αυξάνονται με απίστευτη πρόοδο. Γύρω μας οι άνθρωποι που πλανεμένοι και όλο και πιο σκληρόκαρδοι, η αλήθεια ανεπίγνωστα σκληρόκαρδοι, απομακρύνονται από την πηγή της ζωής και της σωτηρίας και νομίζουν πως ξεδιψάν επίνοντας αφιδώς μα ξεδίψαστα από τρελά νερά που κυκλοφορούν και διανέμονται πλέον παντού, στην κυριολεξία παντού. Τρελά νερά. Το θυμάστε εκείνο το παραμύθι που διηγήθηκε κάποτε ο Κυρφώτης, ο Κόντογλου.
Μια φορά, λέγει ο μύθος, ήταν ένας σουλτάνος καλός και δίκαιος και ήτανε και αστρολόγος. Μια μέρα ο Βεζίρης λέγει του σουλτάνου πως είδε κάποια σημάδια στον ουρανό πως θα βρέξει στον κόσμο ένα τρελό νερό και πως όποιος το πιει αυτό το νερό θα τρελαίνεται και πως όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην επικράτειά τους θα το πιούνε και θα χάσουν τα λογικά τους και δεν θα νιώθουν πια τίποτα. Μήτε τι είναι το σωστό και τι το ψεύτικο, μήτε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι είναι άνοστο, μήτε τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο. Σαν τ' άκουσε αυτά τα λόγια, ο σουλτάνος γυρίζει και λέγει στο βεζίρι: «Αφού θα τρελαθεί όλος ο κόσμος, πρέπει να κοιτάξουμε να μην τρελαθούμε κι εμείς. Γιατί αλλιώς, πώς θα τους κρίνουμε με δικαιοσύνη?» Του λέγει ο βεζίρης πως ο λόγος του είναι σωστός και πως θα έπρεπε να προστάξει να μαζέψουν από το καλό νερό που πίνανε και να το φυλάξουν μέσα στις στέρνες, για να μην πίνουν από το χαλασμένο και κρίνουν παλαβά και άδικα, μα δίκαια, όπως έχουν χρέος. Έτσι και έγινε. Σε λίγον καιρό έβρεξε στα αλήθεια και το νερό ήταν νερό τρελό και τρελαθήκανε όλοι οι άνθρωποι και δεν γνωρίζαν οι καημένοι τι τους γίνεται και είχαν το ψεύτικο για αληθινό, το κακό για καλό, το άδικο για δίκιο. Ο σουλτάνος και ο βεζίρης πήρανε από το καλό νερό που είχαν φυλαγμένο και δεν τρελαθήκανε, αλλά κρίνανε τον κόσμο με δικαιοσύνη. Μα ο κόσμος τα βλέπε ανάποδα και δεν ήταν ευχαριστημένος από την κρίση του σουλτάνου και του βεζίρη. Και φωνάζανε πως τους αδικούνε και κοντεύανε να σηκώσουν επανάσταση. Μετά καιρό, σαν είδανε και αποείδανε ο σουλτάνος και ο βεζίρης, χάσανε το κουράγιο τους. Και λέγει ο σουλτάνος στο βεζίρι: «Τούτοι φουκαράδες αληθινά χάσανε τα φρένα τους και τα βλέπουνε όλα ανάποδα. Και όπως πάμε μπορεί να μας σκοτώσουνε, επειδή θέλουμε να τους κρίνουμε με δικαιοσύνη για να ευτυχήσουνε. Το λοιπόν, βεζίρε φέντη, άιντε να χύσουμε το καλό νερό από τις στέρνες και να πιάσουμε να πίνουμε κι εμείς από το τρελό νερό, για να γίνουμε σαν κι αυτούς. Και τότε θα μας καταλαβαίνουνε και θα μας αγαπάνε». Έτσι και έγινε. Ήπιανε κι αυτοί από το παλαβό νερό και τρελαθήκανε και κρίνανε τρελά και άδικα. Και ο κόσμος απόμενε ευχαριστημένος και πολυχρονίζανε το σουλτάνο. Θαρώ, λέει, πως κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα στον τόπο μας. Εμείς όμως δεν θα χύσουμε το λίγο νερό που είναι ακόμα φυλαγμένο μέσα στη στέρνα της παράδοσης. Μα θα πίνουμε από αυτό το καλό νερό και θα καλούμε να πιούνε και άλλοι Έλληνες που τους ξεραίνει ο λίβας της ξενομανίας. Να πιούνε και να δροσιστούνε από το νερό που βγαίνει από την πέτρα, από το καλό και τα θάνατο νερό μας, από το είδωρ το ζών. Βάζουμε μετάνοια νοερός εκεί στο μικρό ταπεινό του εκκλησάκι. Στο εκκλησάκι του Κυρφώτη του Κόντογλου, στην αυλή του Αγίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη. Εκεί είναι το μνημείο αυτού του ταπεινού γίγαντα, με την τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδιά. Από το ευλογημένο του καταφύγιο, πόσες αλήθειες εμφανέρωσε και πόσες ακόμα δεν είναι κρυμμένες, αν ψάξουμε βαθύτερα στα λόγια αυτού του τόσο σοφού, όπως όλα άλλωστε τα αγνά λαϊκά παραμυθιού. Να έχεις τη βρύση της ζωής δίπλα σου, αδελφέ μου, χριστιανέ ορθόδοξε. Να έχεις τη βρύση της ζωής δίπλα σου, ταλέπορε αυτέ μου, και να μην πίνεις. Αλλού να κοιτάς και μάλιστα να παρασύρεις κι άλλους σε αυτήν την ξεραΐλα της δικής σου ψυχής, μιλώντας για αγάπη, για κεράκια, για καλούς ανθρώπους, για δικούς σου, ολόδικούς σου χριστούλιδες. Το γνωστό. Άλλα είναι αυτά που σώζουν. Να ρωτήσουμε.
Να μάθουμε, να διαβάσουμε τι εννοούσε ο Κύριός μας όταν έλεγε «κατακεραυνώνοντας τους Φαρισαίους και τους αγαπολόγους εξοραϊστές όλων των εποχών». Ταύτα δε έδιποι είσαι, κακή να μη αφιένε. Γιατί θα έρθει και φέτος, αν θέλει ο Θεός, η Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Αδελφέ μου, ταλέπορε εαυτέ μου, τα σέβεσαι λες τα δόγματα της Αγίας Ορθοδοξίας. Σέβεσαι και τις επιταγές και τα ιερά κελεύσματα του Ευαγγελικού νόμου. Ναι, δεν λέω. Αγαπάς, ελεείς, συμπάσχεις. Δραστηριοποιείσαι, εκκλησιάζεσαι. Ακόμα πας σε γάμους, σε βαπτίσεις. Και εσύ παντρεύτηκες. Και βάφτισες παιδί και τόλμησες να γίνεις ανάδοχος και είδες να τα χρείουν τα παιδιά σου και σε ευχέλαιο πας και μάλιστα συχνά και άξιος φώναξες με όλη σου τη δύναμη σε χειροτονία διάκου και δεσπότη και έχεις ως τώρα, αν υπολογίσω, 5/7. Τι είναι αυτό τώρα το ποσοστό, θα ρωτήσει κάποιος. Το 5/7. Είναι το ποσοστό που στη συντριπτική πλειονότητα χαρακτηρίζει όλους εμάς τους συγχρόνους χριστιανούς ορθοδόξους. Αδελφοί μου, συναμαρτωλοί. Σημειώστε το. 5/7. Πέντε στα επτά, καλό θα πει κάποιος, δεν είναι αυτό. Περίπου 72%. Μεγάλο ποσοστό. Και το 6/7, 86% περίπου. Εδώ είναι οι μετανοημένοι ανεξομολόγητοι και οι εξομολογημένοι αμετανόητοι. Ένα παράδειγμα να πούμε. Το έλεγε ο Μέγας Παναγόπουλος. Ο κ. Δημήτρης, να έχουμε την ευχή του όλοι. Αν ένα τηλέφωνο άμεσης ανάγκης είχε 7 ψηφία, 7 νούμερα και εσύ σχημάτιζες τα 5 ή και τα 6 από τα 7, θα το σήκωναν από την άλλη μεριά το τηλέφωνο. Προφανώς όχι. Και η ανάγκη θα έμενε ακάλυπτη, πολλές φορές με ολέθρια, με καταστροφικά αποτελέσματα. Πρέπει να πάρεις και τα 7 νούμερα. Πρέπει να κάνεις το 7/7, το 100%. Και έπειτα όχι επειδή έπιασες το απόλυτο ποσοστό, αλλά επειδή σε ελέησε, επειδή σε ελέησε, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, να σώσεις την ψυχή από τον θάνατο και τη φωτιά. Στη Μαλαιά Διαθήκη πάμε τώρα. Στις φωτεινές σελίδες της. Στις θεμέλιες της πίστης μας. Να συναντήσουμε κάποιον που η ιστορία του δεν είναι συγκλονιστικά διδακτικές και συνεχώς προτυπώνουν όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστης μας στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Ας την μελετάμε όσο μπορούμε, αδελφοί μου. Πάμε λοιπόν στις σελίδες των βασιλειών. Να συναντήσουμε κάποιον που θεραπεύθηκε έχοντας αυτό το απόλυτο ποσοστό.
κάνοντας το 7 στα 7. Και αναφέρεται ο Χριστός μας σε αυτήν την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αν θυμάστε, λέγοντας ότι «και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημί Νεεμάν ο Σύρος». Σε απόδοση των Μουστάκη Τιμαγένους από τις εκδόσεις Σιδέρης, λοιπόν, πάμε σε αυτό το σχετικό με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Την εποχή του Ελισαίου ζούσε ένας σπουδαίος στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν. Αυτός έσωσε πολλές φορές τη Συρία από πολέμους. Ήταν λοιπόν πανίσχυρος αλλά άρρωστος. Έπασχε από φοβερή αρρώστια. Ήταν λεπρός. Τότε λοιπόν η κακή αυτή αρρώστια ήταν αγιάτρευτη σε όλα τα στάδια της. Μια μέρα η μικρή υπηρέτρια του Νεεμάν, που του την είχαν φέρει οι στρατιώτες εχμάλωτοι από το Ισραήλ, λέει στην κυρία της: «Μακάρι να ήταν ο Κύριός μου ο Νεεμάν στη Σαμάρια που είναι ο προφήτης. Αυτός θα τον γιάτρευε από τη λέπρα». Όταν το έμαθε ο Νεεμάν, πήγε στο βασιλιά και του είπε τα νέα που έμαθε από τη μικρή Ισραηλίτισσα. «Να πας», του είπε ο βασιλιάς της Συρίας, «και εγώ θα στείλω και γράμμα στο βασιλιά του Ισραήλ». Αναχώρησε λοιπόν ο Νεεμάν με δώρα και χρήματα και με την επιστολή και έφτασε στο Ισραήλ. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, μόλις έλαβε το γράμμα, έσκισε τα ρούχα του. «Τι είμαι εγώ, Θεός να σε θεραπεύσω? Μήπως ο βασιλιάς σου ζητάει πρόφαση?» Μόλις τα έμαθε ο Ελισαίος αυτά, έστειλε μήνυμα προς το βασιλιά και είπε: «Γιατί έσκισες τα ρούχα σου? Στείλ τον σε μένα για να μάθει ότι υπάρχει προφήτης στο Ισραήλ». Τότε ο Νεεμάν με την ακολουθία και τα δώρα του πήγε στο σπίτι του προφήτη. Ο Ελισαίος του παράγγειλε να πάει αμέσως και να λουστεί 7 φορές τον Ιορδάνη και θα θεραπευτεί. Ο Νεεμάν θύμωσε πολύ και έφυγε λέγοντας: «Εγώ περίμενα πως ο προφήτης θα έρθει να με συναντήσει και πως θα προσευχηθεί στο Θεό του και ότι θα βάλει το χέρι του στην άρρωστη σάρκα μου για να με θεραπεύσει». Ο Αβάνα και ο Φαρφάρ, οι ποταμοί της Δαμασκού, είναι καλύτεροι από τα νερά του Ισραήλ. Μπορούσα να λουστώ σε αυτούς και να καθαριστώ τελείως από τη λέπρα». Αμέσως όμως πλησίασαν τον Νεεμάν οι δούλοι του και του είπαν: «Πατέρα μας, αν ο προφήτης για να σε καθαρίσει σου έλεγε να κάνεις κάτι δύσκολο, θα το έκανες για χάρη της υγείας σου. Τώρα που σου λέει να λουστείς, γιατί δεν το κάνεις?» Άκουσε ο Νεεμάν τους δούλους του και λούστηκε 7 φορές τον Ιορδάνη. Και το θαύμα έγινε. Η λέπρα έπεσε αμέσως από το κορμί του. Και ο Νεεμάν έγινε καλά. Επέστρεψε τότε στον προφήτη ο Νεεμάν και του είπε: «Τώρα έμαθα πως σε όλη τη γη δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο ο Θεός του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν σε παρακαλώ, δέξου τα δώρα μου». Ο Ελισαίος όμως δεν δέχτηκε τίποτα και είπε: «Ζει ο Θεός και είναι πάντα παρόν, δεν δέχομαι δώρα». Ο Νεεμάν τον παρακαλούσε να δεχθεί, αλλά αυτός δεν ήθελε. «Σε παρακαλώ», είπε τότε ο Νεεμάν, «ας μου δοθούν 2 φορτώματα από το χώμα αυτής της γης, γιατί δεν θα κάνω πια θυσίες άλλους θεούς παρά μόνο στον αληθινό Θεό
Ζητώ μόνο την άδειά σου για να βοηθώ το βασιλιά μου να πηγαίνει στο δικό του ναό να προσφέρει εκείνος τις θυσίες του. «Πήγαινε», είπε ο Ελισσαίος, «η ειρήνη να είναι μαζί σου». Έφυγε αμέσως ο Νεεμάν υγιής και ευχαριστημένος. Είναι πολύ διδακτική και η συνέχεια της ιστορίας. Θα τη διαβάσουμε και ας βγάλει ο καθένας ακούγοντάς την τα συμπεράσματά του και ας λάβει την διδασκαλία που θα ωφελήσει την ψυχή του. Μόλις έφυγε ο Νεεμάν, ο υπηρέτης του Ελισσαίου Γεζή είπε μόνος του: «Ο κύριος μου Ελισσαίος δεν θέλησε να πάρει τίποτα από τα δώρα που του φέρε ο Νεεμάν. Εγώ όμως θα τρέξω αμέσως να τον προφτάσω και κάτι θα μου δώσει». Έτρεξε λοιπόν ο Γεζή και πρόφτασε τον Νεεμάν. Μόλις εκείνος είδε τον υπηρέτη του προφήτη να τρέχει πίσω του, κατέβηκε από το αμάξι και ρώτησε: «Είστε καλά?» «Καλά», απάντησε ο Γεζή. «Με στείλει ο κύριός μου να σου πω πως ήρθαν από το όρος Εφραίμ δύο γη προφητών. Σε παρακαλώ, δώσε τους δύο φορεσιές και λίγα χρήματα». «Ευχαρίστως», είπε ο Νεεμάν. «Να πάρεις αμέσως και περισσότερα, μάλιστα, χρήματα». Τα φόρτωσε όλα σε δύο δούλους του ο Νεεμάν και τους έστειλε μαζί με τον Γεζή. Μόλις έφτασαν στο οφείλ, τα πήρε όλα ο Γεζή και τα φύλαξε στο σπίτι του και έστειλε πίσω τους δούλους του Νεεμάν. Αυτός ήρθε στον Ελισσαίο. «Από πού έρχεσαι, Γεζή?» τον ρώτησε ο προφήτης. «Πουθενά δεν πήγα», απάντησε αυτός. «Νομίζεις πως δεν σε παρακολούθησα σε αυτά που έκανες? Είναι καιρός για να μαζεύεις χρήματα και φορεσιές και χωράφια και αμπέλια και πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα κολλήσει πάνω σε σένα και στους απογόνους σου αιώνια». Και ο Γεζή έφυγε από τον προφήτη γεμάτος λέπρα. Γιατρεύτηκε λοιπόν ο Νεεμάν, γιατί πάκουσε στα ουρανόθεν λόγια του Ελισσαίου και λούστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη. Προτυπώνεται σε τούτην την αληθινή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ο μυστηριακός τρόπος της σωτηρίας μας. Συμπληρώθηκε ο νόμος όταν από την ακύρατη πλευρά του Χριστού μας έτρεξε το αίμα και το ίδωρο. Πνευματική αναγέννηση. Θεία κοινωνία. Θεία κοινωνία της οποίας οι κανόνες, οι προϋποθέσεις δόθηκαν το βράδυ της Αναστάσεως, όταν ο Κύριος μας θέσπισε με την Αποστολική Διαδοχή την Ιερά Εξομολόγηση, με το Λίιν και το Δεσμίν. Και αυτή έχει ως προϋπόθεσή της την μετάνοια, το «και Αναστάς» της παραβολής του Ασώτου Υιού. Όλα τα νούμερα στην κλίση προς του ουρανού, την άμεση επέμβαση λοιπόν, όλα τα νούμερα, όλα τα μυστήρια. Να πούμε και αυτό. Υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι που δεν έχουν παντρευτεί, βλέπε, τους μοναχούς. Δεν έχουν ίσως παρασταθεί σε ευχέλιο, δεν έχουν παρακολουθήσει ουδέποτε το μυστήριο της ιεροσύνης, δεν έχουν παρευρεθεί σε χειροτονία κληρικού. Δεν θα του ζητηθεί ποτέ λόγος για αυτά. Όμως για την βάπτιση, το χρίσμα, για την μετάνοια και την εξομολόγηση, για την Θεία Κοινωνία, θα είμαστε αναπολόγητοι. Υπάρχει σαν να λέμε, θα πει κάποιος, και ένα 4 στα 7 που σώζει. Μπορείς να το πεις και έτσι. Το σίγουρο είναι πως η ψυχή λυτρώνεται και ελευθερώνεται μόλις ταπεινά υπακούσει και δουλωθεί στον ελευθερωτή Χριστό μας και γευτεί και ξεδιψάσει από τα σωτήρια δικά του και μόνο νάματα.
αλλιώς λεπρή, αξεδίψαστη και πλανεμένη, θα γυρεύει την λύτρωση. Τρελό νερό θα πίνει, ναι, τρελό νερό, και θα καίγεται, αντί να δροσίζεται. Δίπλα μας είναι ο Ιορδάνης, δίπλα μας η πηγή της ζωής, με το αλόμενο, το ζών ίδωρο. Θα κάναμε τα πάντα κι εμείς, αδελφοί μου, συναμαρτωλοί. Θα δίναμε το είναι μας, το κάθε τι δικό μας, προκειμένου να ιαθούμε από μια αρρώστια, προκειμένου να βοηθήσουμε αντίστοιχα κάποιον δικό μας άνθρωπο. Τα πάντα χωρίς να υπολογίσουμε κόπο, χωρίς να υπολογίσουμε χρήμα. Κυλάει με ορμή το δροσερό νερό της σωτηρίας. Το ακούμε δίπλα μας να κελαρίζει. Και εμείς κοιτάμε αλλού. Προς τους ποταμούς της Δαμασκού. Τον Αβάνα και τον Φαρφάρ. Με τα τρελά τους νερά. Με την φαρισαϊκή μας αυθεντία. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά, μη μου λες τίποτα. Τα τρελά νερά της λογικής, της σάρκας, του κόσμου τούτου του απατεών. Έλεγε ο μακαριστός, ιεροκήρυκας του παραδείσου, ο πατήρ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος. Δεν γνωρίζω, αδελφέ μου, ποιος είσαι, ποια είναι η ηλικία σου, ποια θέση κατέχεις στην κοινωνία και ποια μόρφωση πήρες. Ένα μόνο ξέρω, ότι όποιος κι αν είσαι, είσαι ασθενής, ψυχικός, πιθανό να μην το καταλαβαίνεις. Κι όμως, έχεις ανάγκη θεραπείας. Έχεις δηλαδή ανάγκη εξομολογήσεως. Μην πεις «δεν έχω τίποτε». Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν ασώτεψα. Δεν χάλασα εκκλησίες. Δεν έχω επομένως εγώ ανάγκη εξομολογήσεως. Κι όμως έχεις, και πολύ μάλιστα. Διότι είναι αδύνατον, μα απολύτως αδύνατον, να μην έχεις πιαστεί σε ολίγα ή σε πολλά αμαρτήματα. Ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν εαυτούς πλανόμεν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, και ο Παύλος λέγει, πάντες ημάρτωμεν, και υστερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Μα και ο Απόστολος Ιάκωβος, πολλά γαρπτέωμεν άπαντες. Και ισχυρίζεσαι εσύ, αδελφέ μου, ότι δεν έχεις τίποτε, και είσαι αναμάρτητος. Είσαι αγιότερος των Αποστόλων εσύ. Και ένα μόνο αμάρτημα αν διέπραξες, πολύ είναι. Διότι κάθε αμαρτία είναι ανομία, δηλαδή παράβαση του νόμου του Θεού. Παράβαση δε αυτή θα έχει ποινή στην παρούσα ζωή τύψη συνειδήσεως, άγχος ψυχικό, θλίψη και στενοχώρια. Θλίψης και στενοχωρία παντί το εργαζομένο το κακόν. Εν ημέρα δε κρίσεως θάνατον ψυχικών, θάνατον αιώνιων, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Και όταν πεθάνει κανείς είτε από πολλές ασθένειες, είτε από μία, το ίδιο είναι, εφόσον απέθανε. Όσο όμως θα αποφύγουμε τον θάνατο αυτό, όπως σώζεσαι και όταν πιείς θανατηφόρο δηλητήριο ή τραυματιστείς σοβαρός, τι κάνεις τότε? Τρέχεις στο γιατρό για να εμέσεις το δηλητήριο, να σου βγάλει το κακό από μέσα σου. Τρέξε λοιπόν στον πνευματικό γιατρό. Εκεί θα εξομολογηθείς τα αμαρτήματά σου και θα σωθείς.
του έδωσε ο Θεός τη δύναμη αυτή. Αν τίνον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής. Αν τίνον κρατείτε και κράτηντε. Και όσαν λύσετε επί της γης, εστελελημένα και εν το ουρανό. Το ακούσα αδελφέ μου. Αν δεν τρέξουμε να πάρουμε την άφεση, χαθήκαμε για πάντα. Κανένας, ούτε ο μεγαλύτερος Άγιος από όσους είναι στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα σωζόταν, εάν δεν κατέφευγε στο μυστήριο αυτό. Όλοι πέρασαν από τούτο το ιατρείο. Από το εξαιρετικό ιστολόγιο Θεομήτωρος διαβάζουμε για τον Μπαρμπαθόδωρο τώρα, ο οποίος ζούσε σε ένα χωριό του Ξηρομέρου της Αιτωλοακαρνανίας, αυτού του ευλογημένου τόπου. Ήταν περίπου 52 ετών και δεν είχε ποτέ του εξομολογηθεί. Πήγαινε όμως στην εκκλησία και είχε καλή προαίρεση. Κάποτε όταν βρέθηκε στον Αστακό, Κωμόπολη για μια υπόθεσή του, πήγε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, βρήκε τον εφημέριο πατέρα Ιερόθεο που ήταν και πνευματικός και εξομολογήθηκε. Έκανε μια τυπική εξομολόγηση και τις βαριές αμαρτίες δεν τις είπε. Εκείνος για να τον στηρίξει στη μετάνοια, του συνέστησε να επισκεφθεί την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλινία, που πανηγυρίζει το καλοκαίρι στις 16 του Αυγούστου. Πράγματι, ο αείμνηστος Μπαρμπαθόδωρος μετέβη με άλλους προσκυνητές στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου στις 15 Αυγούστου. Το απόγευμα της 15ης Αυγούστου μεταφέρουν την τιμία Λάρνακα του Αγίου Γερασίμου στο Μεγάλο Ναό για την τελετή της Πανηγύριος. Κατά τη μεταφορά, η Λάρνακα του Αγίου περνά πάνω από αρρώστους, κυρίως δαιμονισμένους, και την συνοδεύει ο αρχιερεύς της περιοχής, περιστοιχούμενος από πλειάδα ιερέων της νήσου Κεφαλονιάς. Βρέθηκε λοιπόν και ο Μπαρμπαθόδωρος εκεί κοντά σαν τον Ζαχαίο, παρακολουθώντας την τελετή της μεταφοράς της τίμιας Λάρνακας του Αγίου. Τότε λοιπόν ξεπετάχτηκε ένας δαιμονισμένος και άρχισε να λέγει «Θόδωρε, Θόδωρε, τι θέλεις εσύ εδώ?» «Ήρθε και ο Θόδωρος τον Καψάλι». Έτσι αποκαλεί τον Άγιο Γεράσιμο Διάβολος. Μετά απευθυνόμενος σε έναν άλλον δαιμονισμένο του λέγει «Θωμά, ακούς, ήλθε και ο Θόδωρος τον Καψάλι. Δώσ' του χαβαδάκι». Άρχισαν λοιπόν να του φωνάζουν υπενθυμίζοντας και αμαρτίες, τις οποίες δεν είχε εξομολογηθεί και οι οποίες ήταν θανάσιμες, ενώ αυτός ένιωθε καταντροπιασμένος. Ακούγοντας όλα αυτά, ο Μπαρμπαθόδωρος έντρομος έτρεξε μπροστά στην τιμία Λάρνακα και απευθυνόμενος στον αείμνηστο αρχιερέα πατέρα Ιερόθεο Βουή, του λέει «Τρελαίνομαι. Θέλω πνευματικό να εξομολογηθώ τώρα». Τότε ο αείμνηστος αρχιερέας σταμάτησε την πομπή, δέχθηκε με στοργή τον Μπαρμπαθόδωρο και ανέθεσε σε έναν πνευματικό να τον εξομολογήσει κατηδίαν μέσα στον μικρό ιερό ναό, ενώ η πομπή συνέχισε την πορεία της. Μετά οι δαιμονισμένοι δεν μπορούσαν πλέον να του πουν τίποτε, γιατί είχαν σβηστεί οι αμαρτίες του με την καλή εξομολόγηση. Αυτά τα διηγήθηκε αυτούσια ο αείμνηστος Μπαρμπαθόδωρος, ο οποίος από τότε άλλαξε ριζικά τη ζωή του, ζώντας με συνεχή μετάνοια και τηρώντας με φόβο Θεού τις εντολές του Χριστού. Έφτασε σε ηλικία 95 ετών και απεβίωσε εν ειρήνη και μετανοία την 23η Απριλίου του 2000. Αιωνία του η μνήμη. Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, μα κυρίως ποιοτικό. Απλά αυτό το ποσοστό, το σωτήριο, πρέπει πάντα να το πετυχαίνουμε. Να το έχουμε ως δεδομένο.
χίλιες εκκλησίες να χτίσεις, αν δεν μπεις μέσα δεν σώζεσαι, έλεγε ο κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήμουν στο λεωφορείο και δίπλα μου καθόταν μια κυρία. Περνώντας έξω από έναν ιερό ναό, έκανα το σταυρό μου. Παρακινούμενη από εμένα, έκανε και εκείνη κάτι σαν σταυρό, γρήγορα, σαν να ανακάτευε κάτι. Της λέω, αυτό τον σταυρό που κάνεις δεν τον φοβάται ο διάβολος. Έτσι όπως τον κάνεις, είναι σαν να κοροϊδεύεις. Θύχτηκε τότε εκείνη και λέει, τι είναι αυτά που λέτε? Το ξέρετε πως εγώ είμαι πολύ πιστή και βοηθάω την εκκλησία όσο μπορώ. Της απάντησα πως δεν το ήξερα και συνέχισα. Δηλαδή, εκκλησιάζεστε, εξομολογήστε, κοινωνάτε, συμμετέχετε στα σωτήρια μυστήρια της εκκλησίας μας. Δεν εκκλησιάζομαι συχνά, μου λέει. Ούτε συμμετέχω ιδιαίτερα, αλλά βοηθάω όσο μπορώ την εκκλησία. Και έχω δώσει και ένα σωρό λεφτά για να χτιστούν εκκλησίες, για να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα, για να αγιογραφηθούν πολλοί Άγιοι. Και συνεχίζει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, εκεί, στο λεωφορείο, στη συνάντησή του με την κυρία που έδινε λεφτά για να χτίζονται εκκλησίες, για να μπαίνουν καντήλια ακριβά στο τέμπλο, για να αγιογραφούνται Άγιοι με το όνομά της από κάτω σαν δέηση υπερηγίας. Χίλιες εκκλησίες να χτίσεις, αν δεν μπεις μέσα δεν σώζεσαι. Έτσι της απάντησα. Η εκκλησία σαν κιβωτός που είναι, το ξέρεις πως πρέπει να μπεις μέσα για να σωθείς. Ξέρεις τι απέγιναν όλοι εκείνοι που έφτιαξαν την κιβωτό του Νόε, όλοι οι μάστορες. Πνίγηκαν επειδή την κατασκεύασαν, αλλά δεν πίστευαν στο κακό που ερχόταν και έμειναν απ' έξω. Γι' αυτό όσες εκκλησίες και να φτιάξει ο άνθρωπος και όσα μοναστήρια, αν δεν μπει μέσα στην κιβωτό που λέγεται εκκλησία, να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μετανοημένος και εξομολογημένος, δεν σώζεται. Πάμε και στο ρωμαϊκό διπορικό, το διαδικτυακό τόπο. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πως ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστο και είναι αδύνατο να σωθεί. Και αν ίσως ένας όπου απέθανεν, εάν μεν και πρόφθασε να εξομολογηθεί και ας μην κοινώνησεν, είναι ελπίδα εις αυτόν. Εάν δε και δεν εξομολογηθεί, ας κοινωνήσει όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται. Μάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνία άξια και αλίμονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται η εξομολόγησης, έπειτα η Αγία Κοινωνία. Πρώτα να πλύνομαι και να καθαρίσομεν το αγκίον και ύστερα να βάλομεν το πολύτιμον πράγμα μέσα.
έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Όσο πιο μακριά από το Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ στενοχωριέται και ταλαιπωρείται από διάφορα πράγματα. Πρέπει να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας όταν έχουμε κάτι που μας βασανίζει. Να εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και πατριάρχης να είσαι, αν δεν εξομολογείσαι, δεν σώζεσαι, είπε μια άλλη φορά. Έλεγε πως με το μυστήριο της εξομολογήσεως, ό,τι είναι πεσμένο χάμω ανορθώνεται. Μας είπε κάποτε τη συγκινητική περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος είχε πάει μικρός στο Άγιον Όρος και είχε πολλά χαρίσματα που τον έκαναν να νιώθει ότι ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Μια ημέρα δεν έκαμε υπακοή σε κάτι που του είπε ο γέροντάς του και του έφυγε τότε όλη αυτή η χαριτωμένη κατάσταση. Όταν γύρισε ο γέροντάς του και έκανε εξομολόγηση και διαβάστηκε η συγχωρητική ευχή, αμέσως επανήλθε η κατάσταση εκείνη της χάριτος, την οποία είχε απολέσει. Ο γέρον Πορφύριος τόνιζε πάντοτε ότι όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, όταν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, είμαστε μέσα στον Παράδεισο, και ότι όσο πιο πολύ συμμετέχουμε στα μυστήρια, τόσο πιο πολύ είμαστε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πάντοτε μας θύμιζε τη ρίση του Κυρίου μας. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που είχε αυτόν τον τίτλο «Ποσοστό σωτηρίας». Είπαμε και στο ξεκίνημα πως καθημερινά αυξάνονται δίπλα μας οι άνθρωποι. Μα πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, πλανεμένοι και όλο και πιο σκληρόκαρδοι, απομακρυνόμαστε από την πηγή της ζωής και της σωτηρίας. Και νομίζουμε πως ξεδιψάμε πίνοντας. Αφιδός είναι αλήθεια, μα ξεδίψαστα από τρελά νερά που κυκλοφορούν και διανέμονται πλέον παντού. Ακόμα και μέσα σε λεγόμενους πνευματικούς χώρους. Να έχουμε τη βρύση της ζωής δίπλα μας και να μην πίνουμε. Είναι δυνατόν να αλλού να κοιτάμε και μάλιστα να παρασύρουμε και άλλους αυτή την ξεραίλα της δικής μας ψυχής, μιλώντας σαν αυτήν την κυρία στο λεωφορείο με τον κύριο Δημήτρη τον Παναγόπουλο. Για εκκλησιές, για καντήλια, για φιλόπτωχα, για τις λεγόμενες που είναι πολύ επίκαιρες στις μέρες μας, χορεύουσες φιλανθρωπίες. Έχουμε γεμίσει από αυτές. Φιλανθρωπία μετά φωτογράφου και τηλεοπτικής κάμερας. Σαν εκείνη την κυρία λοιπόν, να μιλάμε κι εμείς για αγαθοεργίες, για καλές πράξεις, για κεράκια, για καντιλάκια, για τάματα, για εικονίσματα και για καλούς ανθρώπους. Και να λέμε με αυθεντία κιόλας ότι άλλα είναι εκείνα που σώζουν. Ταύτα δε έδιπη είσαι, κακίνα μη αφιένε. Να το θυμόμαστε πάντα αυτό το αιώνιο ρήμα του Χριστού μας. Τα αναλύσαμε λοιπόν τα ποσοστά σωτηρίας. Θέλουμε να ελπίζουμε πως έγιναν κατανοητά σε όλους μας. Το σίγουρο είναι πως έτσι μόνο με τη μυστηριακή βίωση
της πίστης μας. Η ψυχή λυτρώνεται και ελευθερώνεται, μόλις ταπεινά υπακούσει και δουλωθεί στον ελευθερωτή Χριστό μας. Μόλις γευθεί και ξεδιψάσει από τα σωτήρια δικά του και μόνο νάματα. Αλλιώς, σαν τον Νεεμάν στο ξεκίνημα, κι ύστερα σαν τον Γεζί, λεπρή, αξεδίψαστη και πλανεμένη θα γυρεύει την λύτρωση. Τρελό νερό θα πίνει και θα καίγεται, αντί να δροσίζεται. Ο Ιορδάνης, η πηγή της ζωής με το ίδωρτο ζών, είναι πάντα δίπλα μας και έχουμε τέτοιο προνόμιο εμείς, αδελφοί μου, και θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν πιούμε, αν δεν πληθούμε με τα σωτήρια νάματα της πίστης μας. Κυλάει με ορμή το δροσερό νερό της σωτηρίας και λαρίζει ακριβώς δίπλα μας, και εμείς κοιτάμε συνεχώς πεισματικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού με τα τρελά τους νερά. Το τρελό νερό της λογικής που αντιστέκεται στην ευλογημένη πίστη των ταπεινών του κόσμου. Το τρελό νερό της σάρκας, μα κυρίως του κόσμου τούτου, του μάταιου, του απατεώνα. Αθλητές είμαστε και σε αυτόν τον αγώνα ως την στερνή μας την πνοή ας φροντίζουμε πάντα να έχουμε τα ποσοστά της σωτηρίας. Αυτά για τα οποία μας μίλησε ο Κύριός μας στον Ευαγγελικό του Νόμο. Διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.